πνευματική μας αύξηση. Όταν κάτι μας καταστρέφει πνευματικά, πρέπει να το κόβουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάμε τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο πρέπει να τον αγαπάμε πάντα. Αλλά απ' την άλλη πρέπει να προστατεύεις τον εαυτό σου και να προστατεύω τον εαυτό μου, γιατί μπορεί ο άνθρωπος να αρρωστήσει πνευματικά και να χάσει τη ζωντανή σχέση. Γι' αυτό οι θρησκείες δεν έχουν τίποτα κακό, έτσι ανθρώπινα, αλλά έχουν κάτι κακό προς τον Θεό. Στερούνε τους ανθρώπους από την αληθινή χάρη που έχει ο Χριστός για τον κάθε άνθρωπο. Γι' αυτό ο Θεός είναι αυστηρός με την αίρεση. Αγαπάει τον άνθρωπο, γι' αυτό σήμερα τα μεγάλα θρησκευτικά συστήματα, όπως είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία και η Καθολική Εκκλησία, που έχει χαθεί το Άγιο Πνεύμα, σε μονάδες βλέπουμε τον Θεό να εργάζεται. Κάποτε αυτές οι μεγάλες κινήσεις ήταν πνευματικές φυτίες. Το Άγιο Πνεύμα έρεε, αλλά σιγά σιγά μπήκανε μέσα πράγματα και χάθηκε η αλήθεια του Θεού και μείναν οι άνθρωποι στον τύπο. Γι' αυτό ο Θεός τι γίνεται, θέλει ο λαός του να διαφυλάξει τον εαυτό του για να μην χάσει αυτό που ο Θεός έχει μέσα στον Χριστό για τον κάθε άνθρωπο. Αλλά απ' την άλλη πρέπει να αγαπάμε τους ανθρώπους, πρέπει να προσευχόμαστε για τον κόσμο, αλλά πρέπει και να διαφυλάμε τον εαυτό μας. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αγαπάμε τον άνθρωπο. Μία-δύο του μιλάς, κάποιο δεν ανταποκρίνεται, έχει τη δικιά του αντίληψη, ακολουθεί μια λάθος πλάνη, εσύ να σε ευλογώ σε αυτήν ως τα χέρια του Θεού. Προσεύχομαι. Και όποτε έχω από τον Θεό πάλι βάρος, εδώ είμαι να ανταποκριθώ στον Θεό. Διαφορετικά τι γίνεται, προστατεύουμε τον εαυτό μας για να μην γίνει στον άνθρωπο μολυσμός πνευματικός, όταν ο άνθρωπος είναι αδύνατος. Μολύνεται πνευματικά και χάνει την αύξηση, χάνει τη ζωντανή σχέση με τον Θεό και δένεται μέσα στην αμαρτία της πλάνης. Τι είναι αίρεση, αυτό που δεν συμφωνεί με όλη την αλήθεια του Θεού, που είναι στηριγμένη επάνω στην προσφορά και στο αίμα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, κάποιος δεν φέρνει την πλήρως διδασκαλία του Χριστού, αυτός δεν είναι φυτευμένος στην υγιή φυτεία. Είναι σε μια φυτεία πλάνης. Γιατί υπάρχουν σήμερα πολλές φυτείες πλάνης. Δεν έχει σημασία πώς λέγονται. Θρησκευτικές φυτείες. Και το θρησκευτικό πνεύμα τι κάνει, είναι το πιο ισχυρό πνεύμα του Σατανά, που τι κάνει, έχει ένα σκοπό. Να σταματήσει τον άνθρωπο από αυτό που έχει ο Χριστός και ο Σταυρός. Αυτό κάνει θρησκεία, εμποδίζει τον άνθρωπο να πάρει αυτό που έχει ο Θεός με τον Χριστό. Ενώ το Άγιο Πνεύμα θέλει ο κάθε άνθρωπος να χάρει αυτό που έχει βάλει ο Θεός μέσα στον Χριστό για να μπορεί να έρχεται απλά στη ζωή. Ευχαριστώ τον Θεό. Γι' αυτό το λέω, όχι δηλαδή θα δω ένα και δεν συμφωνεί και δεν του μιλάω, δεν θα κάνω. Αλλά προστατεύεις τον εαυτό σου. Και εγώ με τη δουλειά μου έχω πελάτες που είναι μάρτυρες σκοπιάς. Πηγαίνω, κάνω τη δουλειά και φεύγω. Γιατί μία, δύο, τρεις προσπάθειες να μιλήσω δεν ανταποκρίνεται. Γιατί προστατεύεις τον εαυτό σου και φεύγεις. Όπως κολλάει η ευλογία, κολλάει και η αρρώστια. Το ίδιο πράγμα είναι. Πώς είναι ένα αυτοκίνητο, το έχεις πλύνει, περνάς από ένα χρωματόδρομο, τι κάνει. Σηκώνεται σκόνη, μόλι αμέσως γίνεται, σκονίζεται. Έτσι είναι η ευλογία, μεταφέρεται και η αρρώστια. Γι' αυτό το σημείο επαφής της Εκκλησίας είναι ο Σταυρός. Το σημείο επαφής της Εκκλησίας είναι το αίμα του Ιησού. Για να φύγουν οι άνθρωποι μέσα από την πλάνη και να γνωρίσουν τον αληθινό Θεό που είναι μόνο στον Χριστό. Γι' αυτό λέει κάθε ένας που έχει το Πνεύμα του Θεού τι κάνει, μαρτυρεί την προσφορά του Ιησού. Και το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να μαρτυρήσει τίποτα άλλο παρά μόνο Χριστό. Και όταν εμείς μεγαλώνουμε στον Χριστό, συμφωνούμε σε όλο το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό, ας πούμε, η Εκκλησία είναι οίκος, είναι σπίτι. Και η Εκκλησία των τελευταίων εποχών έχει μια εντολή από τον Θεό. Να βάλει τους ανθρώπους κάτω από τον Σταυρό, κάτω από το αίμα, γιατί εκεί υπάρχει η χάρη του Θεού, η θεραπεία του Θεού, για να μπορέσει όλος ο κόσμος να πάρει από αυτό που έχει φυλαγμένο ο Θεός μέσα στον Χριστό. Γι' αυτό λέει ο Παύλος ότι με τον Χριστό είμαστε πλήρεις. Υπάρχει συγχώρεση, υπάρχει καθαρότητα, υπάρχει ευλογία, υπάρχει χάρη. Όταν κάτι δεν συστήνει το ολοκληρωμένο έργο του Ιησού, είναι κάτι που έχει αρρωστήσει, είναι μολυσμένο. Όταν κάτι συστήνει αυτό το έργο σε κεφαλή πάνω απ' όλα, τότε είναι το Πνεύμα του Θεού που εργάζεται και οδηγεί τους ανθρώπους μέσα στον Χριστό για να μπορούν να θεραπευτούν. Ευχαριστώ τον Θεό.
Γι' αυτό που η ζωντανή φυτεία του Θεού οδηγεί τους ανθρώπους στον Χριστό και στον Θεό. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να πάμε στον Θεό. Σήμερα αυτά τα συστήματα καταφρονήσαν το αίμα του Ιησού. Δεν μπορεί ο Θεός να δεχτεί καμία κίνηση χωρίς το αίμα. Δεν μπορεί να δεχτεί καμία κίνηση ανθρώπων που είναι εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς τη θυσία του αίματος. Δεν γίνεται. Μόνο το αίμα και η θυσία μας κάνει να συναντήσουμε τον Θεό. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να πλησιάσει κανένας τον Θεό. Μπορεί ο Θεός να κάνει χάρη, να βοηθάει τους ανθρώπους για να έρθουν στην υγεία, να έρθουν στην αληθινή στάση και να μπορούν μέσα από εκεί να συναντήσουμε αληθινά τον Κύριο και να λάβουν ιδιαίτερη χάρη στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έτσι, για να δούμε και κάτι στην Εβραίους. 1650. Έτσι κρατάμε ότι πρέπει να αγαπάμε τους ανθρώπους, αλλά πρέπει και να διαφυλάμε τη ζωή μας. Όταν κάτι σε κάνει και πεθαίνεις πραγματικά, το κόβεις. Αν το αφήσεις, τελείωσε. Εβραίους τι. Είναι στο 10 κεφάλαιο και στο 26. Το βρήκαμε. 10 κεφάλαιο, 1650 σελίδα, 26 τάφη. Για να το δούμε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κλειδί. Είναι βέβαια λίγο βαθύ αυτό, αλλά θα μας βοηθήσει ο Κύριος. Επειδή αν εμείς αμαρτάνουμε εθουλούς, δηλαδή σημαίνει συνειδητά αμαρτάνουμε, έτσι. Εννοεί για την Εκκλησία, δεν μιλάει για τον κόσμο. Αφού λάβαμε τη γνώση της αλήθειας, δεν απολύπτεται πλέον θυσία για τις αμαρτίες, αλλά κάποια φοβερή αναμονή κρίσης και έξαψη φωτιάς, η οποία πρόκειται να κατατρώει τους ενάντιους, αν κάποιος αθετήσει τον νόμο του Μωυσή με βάση τη μαρτία δύο ή τριών μαρτύρων, πεθαίνει χωρίς έλεος στην Παλαιά Διαθήκη. Στοχάζεστε πόσο χειρότερες τιμωρίες θα κριθεί άξιος αυτός που καταπάτησε τον Υιό του Θεού και νόμισε κοινό το αίμα της Διαθήκης. Σκεφτείτε πόσο μεγάλη αμαρτία είναι όταν καταφρονείται το αίμα, τεράστια αμαρτία, με το οποίο αγκιάστηκε και έπεσε το πνεύμα της χάρης. Επειδή ξέρουμε ότι σε αυτόν που είπε, σε μένα νίκη εκδίκηση, εγώ θα κάνω ανταπόδοση, λέει ο Κύριος και πάλι, ο Κύριος θα κρίνει το λαό του. Θα κρίνει το λαό του, λέει την Εκκλησία. Και είναι φοβερό στο να πέσει κάποιος στα χέρια του ζωντανού Θεού. Και πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή η προφητεία τώρα εκπληρώνεται στο σώμα του Χριστού. Τι σημαίνει εδώ πέρα, αν κάποιος έχει γνωρίσει τον Θεό και αμαρτάνει συνειδητά. Αυτό έχει δύο πλευρές. Έτσι να το πάρουμε σωστά, μην το πάρει κάποιος και βάλει ήδη βάρος κακό μέσα εδώ. Τι σημαίνει, όχι το να έχω μια αδυναμία σε κάτι. Αν εγώ που είμαι δήμος και έχω γνωρίσει τον Θεό και ξέρω ότι αυτό είναι αμαρτία, το ξέρω. Και πηγαίνω συνειδητά σε αυτό. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, ο Θεός θα μου δώσει κάτι. Αλλά ξέρω ότι είναι αμαρτία. Δεν είναι κάτι που έχω μια δυναμία, ένα πάθος και προσπαθώ ο Θεός να βοηθήσει να μου σηκώσει. Ξέρω ότι είναι αμαρτία και πηγαίνω συνειδητά. Θα μου δώσει ο Θεός 1, 2, 5, 10, 20, 50 φορές ευκαιρία χάρης. Στο τέλος, όταν περάσω την περίοδο της χάρης, θα βρεθώ κάτω από την κρίση του Θεού. Κατευθείαν. Γιατί θα βρεθώ, γιατί παίρνω το αίμα μέσα και το καταφερνώ σαν να είναι κάτι πολύ χαμηλό και πηγαίνω συνειδητά σε κάτι που δεν αρέσει τον Θεό. Το αίμα του Ιησού το παίρνουμε χωρίς να το αξίζουμε. Κανένας δεν είναι άξιος. Γιατί για να μας ελευθερώσει από την αμαρτία, από τα πάθη, από τα προβλήματα, από τα τσιγάρα, από τις αδυναμίες, αυτά. Και παίρνουμε χάρη. Αυτή η χάρη έχει ένα σκοπό. Να μπαίνει μέσα μας, να μας διατρέπει, να μας θεραπεύει. Αλλά όχι τι γίνεται συνειδητά στο τέλος εγώ να ξέρω κάτι ότι δεν το Θεός και να πηγαίνω κόντρα εγώ. Θα μου δώσει περίοδο χάρης ο Θεός. Μην το πάρει κάποιος σαν καπνίζει σε αυτό το πράγμα. Αλλά όσο μπαίνει χάρη αυτό, σιγά 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 μπαίνει για ένα σκοπό. Για να κόβονται από τη ζωή μας πράγματα που δεν θέλει ο Θεός. Γιατί αν περνάς τα όρια, το αίμα του Ιησού είναι κάτι πολύ άγιο. Δεν μπαίνει μέσα μας για να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Μπαίνει μέσα για να μορφώσει Χριστό. Μπαίνει. Σίγουρα είμαστε ελεύθεροι για τον Θεό. Ο Θεός ξέρει την φύση μας, μας βοηθάει, αλλά μπαίνει πραγματικά μέσα για να εργαστεί τον Χριστό. Το πρώτο είναι αυτό στο προσωπικό επίπεδο. Το δεύτερο που μπορεί η Εκκλησία να αμαρτάνει συνειδητά ποιο είναι, να διδάσκει κάτι λάθος. Τι σημαίνει να διδάσκει λάθος? Να διδάσκει το αίμα με έναν τρόπο λάθος.
και να έρχονται οι άνθρωποι κάτω από ανάξια στάση. Όταν εγώ σας πω ότι όταν είναι η ώρα της Θείας Κοινωνίας, απλά θα πάμε με ψωμί και κρασί να θυμηθούν αυτό που έκανε ο Χριστός πριν 2.000 χρόνια. Αυτό είναι ένα κομμάτι της αλήθειας. Αλλά αυτό που βάζεις μέσα σου και βάζω μέσα μου είναι απλά ψωμί και κρασί και τίποτα πνευματικό δεν έχει, τότε έρχεται η αίρεση και η πλάνη μέσα. Και τότε εγώ που το διδάσκω αυτό, αμαρτάνω συνειδητά και εσείς που το ακούτε αμαρτάνετε συνειδητά. Και κατά συνέπεια τι γίνεται, δημιουργείται μέσα μας κρίση. Μία, δύο και μετά το Άγιο Πνεύμα τι κάνει, γίνεται πνεύμα κρίσης. Γιατί ο Θεός το προφήτευσε αυτό. Και κατά συνέπεια αυτή η κρίση φέρει παρενέργειες μετά στη ζωή μας και στην Εκκλησία. Και μετά τι γίνεται, δημιουργείται μια λάθος εντύπωση σε όλο το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό σήμερα έχουμε μια ποικιλία γνώση στο Λόγο του Θεού. Γιατί δημιουργείται αυτή η ποικιλία αντιλήψεων. Έχει μία ρίζα και μία βάση. Όταν πιστεύουμε διαφορετικά στο αίμα, θα πιστεύουμε όλη τη γραφή διαφορετικά. Όταν πιστεύουμε με τον ίδιο τρόπο το αίμα, όλα τα κομμάτια της γραφής σιγά σιγά θα τα πιστεύουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Γιατί ο Σταυρός δίνει στην Εκκλησία μία αποκάλυψη, μία αντίληψη, μία κατανόηση και μία ερμηνεία από τον ίδιο τον Θεό. Όταν δεν έχουμε την ίδια κατανόηση στο Σταυρό και στο αίμα, δημιουργείται μια παρενέργεια αντίληψης και αυτό λέγεται πνευματική πορνεία. Και αυτό είδαμε στην Αποκάλυψη ότι ένα κομμάτι της Εκκλησίας δεν θα φύγει. Γιατί δεν θα φύγει? Γιατί έχασε το χρήσμα. Και πώς έχασε το χρήσμα? Αφού ο Θεός αγαπάει την Εκκλησία. Η Εκκλησία για τον Θεό είναι ότι πιο πολύτιμο υπάρχει. Γιατί έχασε την επαφή με τον Σταυρό και το αίμα και έχασε μετά. Πόρνευσε και έχει διαφορετικές αντιλήψεις. Γι' αυτό θα μείνει κάτω. Γιατί έχει πορνεύσει πνευματικά και η αιτία είναι ότι έχει χάσει την επαφή με τον Σταυρό και το αίμα. Όταν η Εκκλησία κρατήσει την επαφή και την υγεία με τον Σταυρό, σιγά σιγά τι κάνει, πιστεύει τα ίδια πράγματα. Αντιλαμβάνεται τα ίδια πράγματα, γιατί η Εκκλησία είναι οικογένεια. Τι είναι ο οίκος του Κύριου, ένας οίκος, οικογένεια. Και το Άγιο Πνεύμα μεταφέρει στον οίκο την ίδια αντίληψη του Θεού. Που σημαίνει εδώ πέρα, αν εμείς αμαρτάνουμε συνειδητά, διδάσκουμε, αυτό είναι η μεγαλύτερη αμαρτία, συνειδητά πράγματα που δεν είναι από τον Θεό, θα μας δώσει ο Θεός 1, 2, 5, 10, 50, 100 ευκαιρίες να έρθουμε στην επίγνωση της αλήθειας, γιατί διαφορετικά θα έρθουμε κάτω από την κρίση του Θεού. Και κατά συνέπεια όταν ερχόμαστε κάτω από την κρίση του Θεού υπάρχουν παρενέργειες. Και αυτές οι παρενέργειες ποιες είναι? Θέλω να μιλήσω σήμερα για τα σημεία της κρίσεως. Γιατί σήμερα στο Λόγο του Θεού γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Και υπάρχουν τρία είδη σημεία. Τα γνήσια σημεία του Θεού, τα σημεία του Σατανά που είναι καθαρά δαιμονικά και τα σημεία της κρίσης. Όταν εμείς αμαρτάνουμε στο Σταυρό και στο αίμα, το Άγιο Πνεύμα μεταστρέφεται μέσα. Γίνεται πνεύμα κρίσης. Και τι κάνει, αντί να διοχετεύσει ο Θεός την κρίση στον άνθρωπο που τον αγαπάει, τι κάνει, τη διοχετεύει μια μορφή πλάνης. Δημιουργούνται σημεία από το Άγιο Πνεύμα που είναι σημεία κρίσης, όχι ευλογίες. Προφητικά σημεία, θεραπευτικά σημεία, σημεία διακονίας. Και όλα αυτά τα σημεία τραβάνε την προσοχή του λαού του Θεού, αλλά στο τέλος δεν παράγουν μέσα τους ούτε ένα χιλιαστό πνευματικής καθαρότητας και κοινωνίας με τον Θεό. Γιατί δημιουργείται μια μορφή κρίσης από τον Θεό. Και η αιτία γι' αυτό είναι ότι δεν υπάρχει κατανόηση του Σταυρού και του Αίματος. Και διαφορετικά το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να αναιρέσει το Λόγο του Θεού. Γίνεται πνεύμα κρίσης. Και έχουμε πολλά φαινόμενα να συμβαίνουν στο σώμα του Χριστού. Και επειδή μας ενδιαφέρει η Εκκλησία, μας ενδιαφέρει το σώμα του Χριστού, προσευχόμαστε το αίμα του Ιησού να μας φωτίσει και να μας δίνει πραγματικά τον σωστό τρόπο. Γι' αυτό σήμερα θα δείτε χιλιάδες κινήσεις να ακολουθούν σημεία οι άνθρωποι. Να ακολουθούν σημεία. Και αυτά τα σημεία δεν τους φέρνουν στην υγεία, δεν τους φέρνουν στην αλλαγή, γιατί δημιουργούνται σημεία κρίσης από το Άγιο Πνεύμα, γιατί η αιτία είναι ότι δεν υπάρχει κοινωνία με το Σταυρό και το αίμα και κατά συνέπεια το Άγιο Πνεύμα δημιουργεί κρίση μέσα. Και αυτά τα σημεία δεν σου φέρνουν στη ζωή του ανθρώπου ούτε ένα σημείο πνευματικής αλλαγής, αύξησης και κοινωνίας με τον Θεό, γιατί ο Θεός δεν μπορεί να αναιρέσει το Λόγο του. Χάνεται το υγιές χρήσμα και
Και τι γίνεται, δημιουργείται μια ενέργεια κρίσης. Και έχουμε σημεία θεραπευτικά που οι άνθρωποι αισθάνονται ότι